Γεια σας! Σήμερα θα σας διηγηθώ τη συναρπαστική ζωή και το έργο ενός δημιουργού συνώνυμου του Ιμπρεσιονισμού. Αποκαλείται και πατέρας του κινήματος, καθώς ο πίνακάς του, Impression Sunrise, έδωσε το όνομα στο συναρπαστικό κίνημα. Ο αριστουργηματικός Κλοντ Μονέ είδε τον κόσμο διαφορετικά. Βρήκε εξαιρετική ομορφιά σε σκηνές τόσο μυστηριώδεις όσο και μεγαλοπρεπείς και μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για ετούτο τον κόσμο στους καμβάδες του. Αυτή η δέσμευσή του για την καθημερινή ματιά του στον κόσμο αποτυπώθηκε σε πίνακες και άλλαξε όλη την πορεία της τέχνης. Το Λονδίνο σήμερα, τώρα που σας μιλώ, είναι τυλιγμένο στην ομίχλη. Αυτή η περίεργη ομίχλη που σου δίνει την αίσθηση της απώλειας της βαρύτητας, όπως κοιτάς έξω από το παράθυρό σου και είναι σαν να ταξιδεύεις ψηλά στον ουρανό. Ύπτασε με ολόκληρο το σπίτι και τα υπάρχοντά σου όλα μαζί. Η πλάση θαμπώνει και μόνο οι σκιές των κοντινών κτηρίων σε προσγειώνουν στη γη. Μέχρι τώρα οι μέρες ήταν ολοφώτινες, αστραφτερές, σχεδόν καλοκαιρινές, με τις θερμοκρασίες να είναι ακόμα και τις νύχτες σταθερά πάνω από τους 10 βαθμούς Κελσίου και δεν μας πτωούσε η ενεργειακή κρίση και τα οικονομικά επακόλουθα. Η αλλαγή στη χειμερινή ώρα έφερε πιο κοντά στο μεσημέρι το ηλιοβασίλεμα. Μετά τις 4 το απόγευμα, ο ήλιος μας, σε τούτο τον τόπο, κουρνιάζει πέρα μακριά πίσω από τους ουρανοξύστες, που ανάβουν γρήγορα τα φώτα τους και αστραποβολούν έτσι για να τον πικάρουν που μας εγκαταλείπει τόσο γρήγορα. Εδώ, στη Βρετανική πρωτεύουσα, η δύση του βασιλιά των ουρανών, όταν δεν υπάρχει αυτή η μυστηριώδης ομίχλη, είναι πραγματικά ονειρική, μέσα σε μια πανδεσία χρωμάτων. Κίτρινα, πορτοκαλιά, κόκκινα χρώματα γεμίζουν τον θόλο. Τα μικρά σύννεφα χρυσίζουν και απλώνουν, γίνονται ολοκόκκινα και φωτίζουν απόκοσμα την επίπεδη πόλη που εκτείνεται νοχελικά όπου φτάνει το μάτι μας και στα 4 σημεία του ορίζοντα. Μέχρι τη στιγμή εκείνη που και η τελευταία αχτίδα θα σβήσει στον ορίζοντα και το ινοπνευματή του θόλου θα κυριαρχήσει, σβήνοντας σταδιακά για να έλθει το ολόμαυρο της νύχτας για να στράψει στο δρόμο του το φεγγάρι. Έχει μεγαλώσει στον όγκο του, καθώς η πορεία του έχει μετατοπιστεί λίγο προς τον νότο και δεν θα το πιστέψετε, αλλά παρά τα υπερβολικά φώτα αυτής της πόλης, ο ουρανός, εκτός από πολλά, μα πάρα πολλά αεροπλάνα, είναι γεμάτος και με αστέρια που φαίνονται και τα ξεχωρίζεις. Αυτά όλα βέβαια μέχρι να μας τυλίξει η ομίχλη, όπως σας είπα προηγουμένως. Η ομίχλη που το βράδυ γίνεται λίγο τρομακτική, πυκνή σε σημείο πολλές φορές να βρίσκεσαι στο απόλυτο σκοτάδι. Αρχίζεις να σκέφτεσαι ιστορίες αυτής της πόλης για τον Jack the Ripper και τους φόνους στα ντόξ. Ευτυχώς πέρασε και το Halloween με τις μάσκες και τα τέρατα και ησυχάσαμε λίγο. Το κέντρο τούτης της πόλης βέβαια είναι πάντα γεμάτο, ειδικά όσο υπάρχει φως. Πολλοί τουρίστες και ντόπιοι περιδιαβαίνουν τους δρόμους και τις γέφυρες του Τάμεση και σταματούν σε οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες για να απολαύσουν λίγες από τις ονειρικές σκηνές του ηλιοβασιλέματος και της Δύσης. Αγαπημένο σημείο το κοινοβούλιο και το Big Ben που μάλιστα πρόσφατα αποκαταστάθηκε και ανακαινίστηκε. Απόλαυση πραγματική, χρώμα και φως, παιχνιδίσματα με τις σκιές, μυστηριακός αέρας και κόσμος που ξεχύνεται και απολαμβάνει την πολιτισμική Μητρόπολη
σε κοντινά πάρκα, γύρω από το κοινοβούλιο, σε δρόμους, σε μουσεία, βόλτες στον Τάμεση, στα κανάλια και στα ντοκ. Προσωπικά, πολλές φορές προσπαθώ να αντιληφθώ και να δω το σημείο αυτό της πόλης, εκεί στο κοινοβούλιο κοντά, με τα μάτια ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, ενός δημιουργού που το αποτύπωσε στους καμβάδες του αριστουργηματικά και μάλιστα πολλές φορές και σε διαφορετικές εποχές και καιρικές συνθήκες. Ο Γάλλος Κλοντ Μονέ κατάφερε να δώσει την απαράμιλη οπτική, την αίσθηση και την αξεπέραστη ομορφιά αυτού του σημείου της πόλης. Ο μεγάλος δημιουργός γενικότερα είδε τον κόσμο μας πολύ διαφορετικά. Βρήκε εξαιρετική ομορφιά σε σκηνές τόσο μυστηριώδης όσο και μεγαλοπρεπής και αυτό τον ενθουσιασμό του για τον κόσμο τον μοιράστηκε μαζί μας μέσα από τους καμβάδες του, από τα έργα του. Είχε μια δέσμευση και αυτή η δέσμευσή του ήταν αυτή η καθημερινή ματιά στον κόσμο μας. Αποτυπώθηκε σε πίνακες και όλη η πορεία του άλλαξε την τέχνη ολάκερη. Ο Μονέ έδωσε νέα πνοή στην τέχνη της ζωγραφικής. Με τολμηρό όραμα και ριζοσπαστική προσέγγιση μέσα από τη ζωντανή σε χρώμα παλέτα του και τις ορατές τρισδιάστατες πινελιές στον καμβά, πρότεινε ένα νέο τρόπο να βλέπει κάποιος και να απεικονίζει τον κόσμο. Με την αισθητική του, την οπτική και την υπέροχη προσωπική ματιά του που χώρεσαν στο αριστουργηματικό του ταλέντο, κατέγραψε μοναδικά το παιχνίδι του ήλιου, της σκιάς, της φωτοσκίασης, της ομίχλης και των αντανακλάσεων. Ανακάλυψε και αποτύπωσε εξαιρετικά τις καλλιδοσκοπικές ατμόσφαιρες που τυλίγουν τα αντικείμενα και χρησιμοποίησε το δομημένο περιβάλλον σαν ένα θέατρο του φωτός. Αχ αυτό το χρώμα και το φως που εναλλάσσονται κάθε λεπτό και ώρα και από το χάραγμα στην Ανατολή όταν παίρνει φωτιά ο ορίζοντας μέχρι τα ονειρικά ηλιοβασιλέματα τότε που αρχίζει η φύση να ησυχάζει. Με τα σκηνικά που γράφει στους καμβάδες του και μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε μέσα από τις σκιές και τα παιχνιδίσματα των χρωμάτων, καταλαβαίνουμε ολόκληρη, αντιλαμβανόμαστε τη διαδρομή του ήλιου στο γαλανό στερέωμα. Η ομορφιά του φωτός και ο κρυστάλλινος αέρας αντάμα φέρνουν μυρωδιές και αρώματα που περνάνε από τα έργα του σε ολόκληρη την ατμόσφαιρα γύρω μας, κεντρίζοντας το μυαλό και όλες μας τις αισθήσεις. Ως επισκέπτης του Λονδίνου, λοιπόν, ο Μονέ παρουσιάζει χώρους που αναγνωρίζουμε όλοι με την πρώτη ματιά. Τα σπίτια της πόλης, το κοινοβούλιο, τη γέφυρα του Waterloo και τη γέφυρα του Charing Cross. Από τις απεικονίσεις των περιοχών του Μονέ και τα γραφικά σκηνικά βλέπουμε πως επανέρχεται πολλές φορές το ίδιο θέμα, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, εξερευνώντας τη ζωή αυτής της σύγχρονης πόλης. Όμως δεν σταματά εδώ, σε αυτόν τον τόπο, αλλά μας χαρίζει και υπέροχες μνημειώδεις σειρές έργων που απεικονίζουν άλλους τόπους, τον καθεδρικό ναό της Ρουέν, αλλά και τη Βενετία. Ο Μονέ λοιπόν γεννήθηκε στο Παρίσι στις 14 Νοέμβρη 1840 και μεγάλωσε στη Χάβρη, ένα σημαντικό λιμάνι στις όχθες του Σικουάνα, όταν η οικογένειά του μετακόμισε εκεί. Ο πρώτος του δάσκαλος ήταν ένας τοπιογράφος και θαλασσογράφος, ο Εζέν Μπουντέν. Τον ενθάρρυνε πολύ να ζωγραφίσει την Τίπεθρο, ένα συνηθισμένο θέμα για εκείνη την περίοδο. Το 59 όμως φεύγει και πάει στο Παρίσι, εγκαθίσταται εκεί, σπουδάζει στην Ελβετική Ακαδημία και εντυπωσιάζεται από τα έργα που ανακαλύπτει στις επισκέψεις του στο Μουσείο του Λούβρου. Συνδέεται φιλικά με τους Πιέρο Γκίστρενουάρ και τον Φρεντερίκ Μπαζίλ αλλά και τον Άλφρεντ Σίσλι, με τους οποίους μοιράστηκε
όλες τις κοινές ανησυχίες τους και ιδέες για τη ζωγραφική που τους έκαναν πρωτοπόρους στο ιμπρεσιονιστικό κίνημα. Ας μην ξεχνάμε πως ο ιμπρεσιονισμός οφείλει το όνομά του στον υπέροχο πίνακα του Μονέ, το Impression Sunrise, σε μετάφραση εντύπωση, Ανατολή του Ήλιου. Ας ανατρέξουμε λοιπόν λίγο στην ιστορία αυτού του εμβληματικού θαλασσινού τοπίου που βρίσκεται στις συλλογές του Μουσείου Μαρμοτάν Μονέ. Είναι χειμώνας του 1872. Από ένα δωμάτιο στο Αμυρά Hotel που βρίσκεται στη διεύθυνση 4145 Grand Quay, ο Κλοντ Μονέ αποθανάτησε μαγευτικά τη χαραυγή του ήλιου στο εξωτερικό λιμάνι της Χάβρης, που ήταν κυριολεκτικά ένα τοπίο στην ομίχλη. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την ακριβή ημερομηνία αυτού του πίνακα, με τις υπέροχες αποχρώσεις, τον πορτοκαλί ήλιο και τις ηριδίζουσες αντανακλάσεις του φωτός. Μια μελέτη μάλιστα με τοπογραφικές, εικονογραφικές, μετεωρολογικές αλλά και αστρολογικές αναφορές που πραγματοποιήθηκαν από τον αστρονόμο και καθηγητή φυσικής του Πανεπιστημίου του Τέξας, Ντόναλντ Όλσον, επέτρεψαν σε αυτόν τον πίνακα να χρονολογηθεί με εξαιρετική ακρίβεια. Λοιπόν, κρατηθείτε, ήταν δημιουργία μια μέρα πριν από τα γενέθλιά του, δηλαδή στις 7:35 πρώμες Ιμβρίες της 13ης Νοεμβρίου του 1872, 30 λεπτά ακριβώς πριν από την Αυγή, και ο καλλιτέχνης δημιούργησε το αριστούργημά του με μιας, δηλαδή αμέσως, χωρίς χρονοτριβή ή άλλη μέρα. Παρουσιάστηκε στην πρώτη ομαδική έκθεση των Ιμπρεσιονιστών στο Παρίσι το 1874, 2 χρόνια μετά. Ένας πολύ αυστηρός κριτικός, ο Λουίς Λιρόι, χλέβασε αυτό το θαλασσινό τοπίο με την απεικόνηση που ψηφούσε τους κανόνες της ακαδημαϊκής ζωγραφικής, έτσι όπως ήταν καθιερωμένη, αλλά και καταδίκασε γενικότερα αυτό που ηρωνικά βάφτισε εκείνος μάλιστα, έκθεση των Ιμπρεσιονιστών. Ελάχιστα φανταζόμενος ότι μισό αιώνα αργότερα το κίνημα, τη φήμη του οποίου παρεπιπτόντως ο ίδιος καθιέρωσε, θα προκαλούσε τέτοιο διεθνή ενθουσιασμό. Το Μάιο του 1874 αυτό το τολμηρό Impression Sunrise αγοράστηκε για μόλις 800 φράγκα από συλλέκτη. Αφού πέρασε από πολλούς ιδιοκτήτες, καταλήγει το 1940 να δοθεί από κάποιον συλλέκτη δωρεά στο Μουσείο Μαρμοτάν Μονέ. Θεωρήθηκε πολύ πρωτοποριακό έργο τέχνης και αγνοήθηκε για εκείνο το διάστημα, καθόταν προστατευμένο κατά τη διάρκεια του πολέμου περιμένοντας τη σκιά. Μόλις τη δεκαετία του 1950, γνωστή ιστορική τέχνη, συμπεριλαμβανομένου και του Αμερικανού John Ρίγουολντ, επεσήμαναν τον καταλυτικό ρόλο αυτού του έργου τέχνης στην ιστορία του Ιμπρεσιονισμού. Στη συνέχεια, η κορύφωσή του ήρθε γύρω στα 1959, όταν το δανείστηκε το Μουσείο Μαλχάους και το έργο έφτασε να είναι ασφαλισμένο για, ακούστε τώρα, 50 εκατομμύρια φράγκα, παρακαλώ. Εκτόξευση τιμής. Το 1985, τώρα, πιο κοντά δηλαδή σε εμάς, 3 ένοπλοι μπήκαν στο Μουσείο Μαρμοτάν Μονέ και έκλεψαν το αριστούργημα. Το Impression Sunrise εξαφανίστηκε για 5 ολόκληρα χρόνια, πριν ανακαλυφθεί εκ θαύματος το 1990 σε ένα διαμέρισμα στο Port Vecchio της Νότιας Κορσικής, μετά από μάλιστα ένα εκπληκτικό κυνήγι που ξεκίνησε από την Ιαπωνία χρησιμοποιώντας επαφές της Yakuza. Είναι το δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος εκεί, στην Νάπο Ανατολή. Αυτή η τρελή κλοπή βοήθησε στην καθιέρωση
του μύθου του πίνακα. Όλος ο κόσμος θέλει να δει αυτό το κομβικό μοντέρνο έργο τέχνης, το οποίο τώρα πια λατρεύεται κυριολεκτικά από ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια, αυτό όλο είναι μια, πώς να το πω, μια πολύ ωραία ιστορία. Όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά όπως αντιλαμβανόμαστε, καθώς καταλαβαίνουμε όλοι πως η ιστορία και η τέχνη εξελίσσονται, όπως και ο Ιμπρεσιονισμός εξελίχθηκε μέσα σε 200 χρόνια. Δεν γεννήθηκε μονομιάς εκείνη τη μέρα της δημιουργίας αυτού του έργου και πάει τελείως και καθιερώθηκε. Ας επιστρέψουμε λίγο τώρα στην εποχή που ο Μονέ επέστρεψε από το Λονδίνο, όπου είχε βρει καταφύγιο. Είχε βρει καταφύγιο εκεί κατά τη διάρκεια του Γαλλοπρουσικού πολέμου και αμέσως μετά γύρισε στη Χάβρη. Στη Βρετανική πρωτεύουσα δημιούργησε, όπως είπαμε, μια σειρά από αριστουργηματικούς πίνακες, αποδίδοντας την ομίχλη και το φως μέσα από τα εμβληματικά κτίρια και κτίσματα. Όταν η όμορφη σύζυγός του Καμίλ Ντονσιέ πεθαίνει σε ηλικία μόλις 32 χρονών από καρκίνο, αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά του και το 1883 μετακομίζει στο Ζιβερνί, ένα χωριό 65 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι, μαζί με την ερωμένη του. Και το 1892 μάλιστα την σύζυγό του την παντρεύτηκε, την Αλίσο Σεντέ, και παίρνουν μαζί και τα παιδιά τους και από τους γάμους και τις Οσεντέ και τα δικά του παιδιά, και ζουν όλοι μαζί στην εξοχή σε ένα υπέροχο σπίτι με κήπο 8.000 τετραγωνικών μέτρων, παρακαλώ. Εκεί λοιπόν ο Μονέ πραγματικά μεγαλούργησε ζωγραφίζοντας σειρές πινάκων βασισμένων σε ένα κοινό θέμα. Ο κήπος, τα φυτά, οι λιμνούλες, τα νούφαρα, η γέφυρα, σήμα κατά τεθέν όλα, το οποίο όμως κάθε φορά το απέδιδε μοναδικά, όχι μόνο με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αλλά πειραματιζόταν κιόλας με διαφορετικές τεχνοτροπίες πάνω στον καμβά. Το όνομά του γίνεται μύθος στις επόμενες δύο δεκαετίες. Μέχρι το θάνατό του το 1926, καλλιτέχνες και συλλέκτες ήρθαν στη Γαλλία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και όλη την Ευρώπη, με την ελπίδα να συναντήσουν τον Μονέ και να αγοράσουν μια δημιουργία του. Ο αντίκτυπος του έργου του τον κάνει διάσημο, φέρνοντας τη φήμη του μέχρι σήμερα, που τα έργα του αναγνωρίζονται με την πρώτη ματιά και εξακολουθούν να θαυμάζονται σε όλο τον κόσμο. Άλλοι ζωγράφοι ζωγραφίζουν μια γέφυρα, ένα σπίτι, μια βάρκα. Εγώ θέλω να ζωγραφίσω τον αέρα που περιβάλλει τη γέφυρα, το σπίτι, το σκάφος, την ομορφιά του φωτός, των οποίων τα αντικείμενα υπάρχουν. Με δικά του λόγια, από μια συνέντευξή του το 1895, ο Γάλλος δάσκαλος περιγράφει χαρακτηριστικά την αισθητική και την οπτική στο έργο του. Ο Ιμπρεσιονισμός ως καλλιτεχνικό ρεύμα είχε ήδη ξεκινήσει στη Γαλλία από τα μέσα του 19ου αιώνα, επηρεάζοντας αρχικά τον χώρο της ζωγραφικής, αλλά αργότερα και τη λογοτεχνία μαζί και τη μουσική. Οι δημιουργοί αρνούνται τους περιορισμούς και εστίαζαν στο συνέστημα, απορρίπτοντας όμως το ρομαντισμό, μην μπλέκουμε αυτά τα δύο. Οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι χρησιμοποιούν ζωντανά χρώματα, παίζουν με το φως σε εξωτερικούς χώρους και αποτυπώνουν την άμεση εντύπωση, το impression που λέμε στην καθημερινότητα. Κλείνουν ένα στιγμιότυπο του χώρου και των αντανακλάσεων στον καμβά, τοποθετώντας μέσα στην καρδιά του πίνακα το συνέστημα, με φωτεινά και έντονα χρώματα, παίζοντας με τη μεταβαλλόμενη επίδραση του φωτός σε ένα μοναδικό και άμεσα αναγνωρίσιμο εικονογραφικό στυλ. Ο υπέροχος Κλοντ Μονέ,
Ο επωνομαζόμενος και πατέρας του Ιμπρεσιονισμού άλλαξε λοιπόν αυτή την οπτική του κόσμου μας μέσα από τα έργα του. Μας φέρνει την ονειροπόληση μέσα από τους γαλήνιους κήπους, τις γιαπωνέζικες γέφυρες, τα νούφαρα και τις κλαίουσες σιτιές. Τα παστέλ χρώματα ξεχυλίζουν, κατακτούν τον κόσμο μας και συνειδητοποιούμε πως τα προβληματικά μάτια του, καθώς έπασχε από καταράκτη τα τελευταία χρόνια, όχι, δεν τον εμπόδισαν καθόλου να αποτυπώσει την ομορφιά αυτού του κόσμου μέχρι το τέλος του. Γιατί τα έβλεπε όλα φωτεινά και αισιόδοξα με τα μάτια της ψυχής του, ακόμα κι αν είχε ομίχλη έξω, όπως έχει σήμερα εδώ.